Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Κοντά μας ο κύριος Εμμανουήλ Καλλιέρης, διευθυντής εντατικής μονάδας εμφραγμάτων του Metropolitan Hospital. Γιατρέ, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί τη νούμερο 1 αιτία θανάτου στον αναπτυγμένο κόσμο. Είναι μια μεγάλη αλήθεια, είναι μια σύγχρονη μάστιγα του δυτικού κόσμου. Σε όλο τον κόσμο, πολλά εκατομμύρια ασθενείς πεθαίνουν από έμφραγμα και καρδιακά νοσήματα. Στην Ελλάδα έχουμε περίπου 50.000 το χρόνο, περίπου 120 με 150 καθημερινά καρδιακά νοσήματα. Και δυστυχώς το πιο δυσάρεστο όλων αυτών είναι ότι πέφτει η ηλικία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι συχνά στις μονάδες εμφραγμάτων, στην δικιά μας μονάδα στο Μετροπόλιο, όταν έχουμε νοσηλεύσει περίπου 20.000 άτομα, βλέπουμε φράγματα σε μικρές ηλικίες, 30, 35, 37, 40 χρονών, που είναι τραγικό. Τραγικό για τους ίδιους φυσικά, αλλά για την οικογένειά τους και για τα παιδιά τους. Ποιοι κινδυνεύουν και τι πρέπει να κάνουμε για να το προλάβουμε? Κινδυνεύουν τα άτομα εκείνα τα οποία κάνουν καταχρήσεις. Εκείνοι που καπνίζουν, όσοι έχουν χοληστερίνη, όσοι έχουν ζάχαρο, υπέρταση, υπερβάλλον βάρος, καθιστική ζωή, στρες, είναι τα άτομα υψηλού κινδύνου. Και δεν εξαιρείται κανένας. Δεν εξαιρούνται δυστυχώς ούτε και οι γυναίκες. Πρέπει να γνωρίζουν οι γυναίκες ότι η φύση τους προστατεύει φυσικά, αλλά και εκείνες πρέπει να προσέχουν, γιατί όλο και συχνότερα βλέπουμε περιστατικά στις μονάδες μας από επιπλοκές λόγω του καπνίσματος και της χοληστερίνης. Σήμερα η Στεφανία νόσος λοιπόν είναι η νόσος των φτωχών, γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορεί να έχουν ελεύθερη επιλογή τροφής, γιατί η τροφή στοιχίζει ακριβά και δεν έχουν την οικονομική ευχέρεια να επιλέξουν τη σωστή τροφή για τα παιδιά τους. Πώς είναι η ζωή μας μετά το έμφραγμα? Θα πω κάτι που θα ακουστεί παράδοξο, αλλά το οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου μπορεί να μας σώσει τη ζωή. Τι σημαίνει αυτό? Αν κάποιος πάει γρήγορα στο νοσοκομείο, ανοίξει γρήγορα το αγγείο μέσα σε μια ώρα, όπως εμάς στο Μετροπόλιτα που έχουμε μια ομάδα καρδιάς όλο το 24ωρο, και βελτιωθεί η λειτουργικότητά της, τότε θα έχει ένα φυσιολογικό προσδόκιμο επιβίωσης. Ενώ εκείνο το άτομο, το οποίο έχει την ίδια ηλικία, δεν έχει τροποποιήσει τους παράγοντες κινδύνου, καπνίζει, έχει υπέρταση, έχει χοληστερίνη, κινδυνεύει περισσότερο από εκείνο που φτιάξαμε. Συνεπώς, η γρήγορη αντιμετώπιση, η σωστή φαρμακευτική αγωγή και ο σωστός καρδιολογικός έλεγχος μας βοηθάει στο να έχουμε μια φυσιολογική ζωή. Και ναι, το έφραγμα, άμα αντιμετωπιστεί γρήγορα, θα μας σώσει τη ζωή.